Το πλούσιο φετινό πολιτιστικό πρόγραμμα που έχει οργανώσει το Δίκτυο Λόγου και Πράξης στο πλαίσιο των φετινών γιορτών Παλιάς Πόλης της Ξάνθης θα συνεχιστεί κατά τις τέσσερις τελευταίες ημέρες αυτών με εισάριθμες πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Την Τετάρτη, λοιπόν, 7 Σεπτεμβρίου, θα παρουσιαστεί σε συνεργασία με την ΕΚΜΕΑ Αρμενική Κοινότητα Ξάνθης μια εκδήλωση γνωριμίας με τον αρμενικό πολιτισμό, την μουσική και την ποίησή του. Την 5η, 8 Σεπτεμβρίου, ο Όμιλος Παραμυθοθράκες θα πραγματοποιήσει βραδιά ανάγνωσης παραμυθιών που απευθύνεται όχι μόνο σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες. Η Τετάρτη είναι επίσης μια για μας πολύ σημαντική βραδιά που οργανώθηκε από το Δίκτυο σε συνεργασία με την Αρμενική Κοινότητα των Αρμενίων, μια ακμαία κοινότητα που έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά σε όλους τους τομείς και εκείνο που θέλουμε είναι στην εκδήλωση αυτή της Τετάρτης να δείξουμε την ιστορία, τον πολιτισμό και την ποίηση των Αρμενίων. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και ποίηματα στα ελληνικά και στα αρμενικά και τραγούδι συνοδεία πιάνου. Έτσι θα είναι μια άλλη βραδιά να τιμήσουμε αυτούς τους κατοίκους της πόλης μας που εδώ και έναν αιώνα προσφέρουν τόσα πολλά. Την Πέμπτη συνεχίζουμε με την αφήγηση παραμυθιών από έναν όμιλο που λέγεται Παραμυθοθράκες που είναι στην Ξάνθη και απευθύνεται όπως και ο Καραγκιόζης της Δευτέρας που ανέφερα όχι σε παιδιά μόνον, αλλά σε όλες τις ηλικίες. Την Παρασκευή, ο καταναλωτικός κοινωνικός συνεταιρισμός Ξάνθης με το όνομα «Μαζί» θα μας πούν τι είναι, τι θέλουν και πώς μπορεί να προχωρήσει η ιδέα αυτής της κοινωνικής, ας πούμε, θα λέγαμε, οικονομίας. Το Σαββατοκύριακο, γιατί εμείς έχουμε και το Σάββατο και την Κυριακή εκδηλώσεις, είναι και στο πρόγραμμα βέβαια, το Σάββατο στις 10 Σεπτεμβρίου είναι μια τιμητική βραδιά για έναν ξανθιώτη συμπολίτη μας, το Μάριο Κουτσουρίδη, ο οποίος παρουσιάζει το πρώτο του μυθιστόρημα και με την ευκαιρία θα έχουμε πολλή μουσική και θα γνωρίσουμε όλες τις πλευρές του Μάριο Κουτσουρίδη. Την Κυριακή στις 11 Σεπτεμβρίου έχουμε, το θέμα μας είναι πάλι η λογοτεχνία Παϊκόσυνθο με μία 20χρονη πεζογράφο που κάνει τα πρώτα της βήματα, τη Γεωργία Κεσεδοπούλου, η οποία θα παρουσιάσει το πρώτο της βιβλίο από τις εκδόσεις Σπανίδη και στο δεύτερο μέρος, όπως κάθε χρόνο, θα κλείσουμε τις γιορτές Παλιάς Πόλης στον Κόσυνθο, τις γιορτές στο μονοπάτι της ζωής με ξανθιώτες και θρακιώτες ποιητές που θα απαγγείλουν δημοσιευμένες και αδημοσίευτες δημιουργίες τους. Άρα νομίζω ότι όλο αυτό το οχταήμερο που είναι πολύ κοπιαστικό για την οργάνωση, για τη σύνθεση, για την πραγματοποίηση, ταυτοχρόνως είναι και πάρα πολύ γόνιμο και αποδεικνύει ότι η Θράκη και η Ξάνθη έχει εντόπιες δυνάμεις οι οποίες πρέπει να αγκαλιαστούν και να θεωρηθούν βασικά στοιχεία του προσώπου της Θράκης και της Ξάνθης. Ένα γόνιμο και πλούσιο οκταήμερο εκδηλώσεων που περιμένει φέτος στις γιορτές Παλιάς Πόλης τους φίλους του δικτύου και του πολιτισμού στον τόπο μας.